Ποια η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα της Κίνας? Το πρόβλημα με την Κίνα είναι πως τα πράγματα ίσως να είναι χειρότερα από αυτά που δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι περισσότεροι αναλυτές μετά το sell-off των κινέζικων μετοχών. Τα ATM στα σύνορα Hong Kong και Shenzhen αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του τι συμβαίνει. Σύμφωνα με το MarketWatch, σε αυτά οι επιλογές είναι περιορισμένες. Κατάθεση, μεταφορά χρημάτων και υπόλοιπο λογαριασμού. Πουθενά όμως δεν υπάρχει επιλογή ανάληψη. Όλα αυτά τη στιγμή που το πρόβλημα εκρωών κεφαλαίων από την Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο. Η αφαίρεση της επιλογής ανάληψη προκειμένου να περιοριστεί η φυγή κεφαλαίων αποτελεί τον πιο αδέξιο τρόπο. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Πεκίνου? Μια αναπάντεχη κίνηση νομισματικής πολιτικής δεν θα εξέπληκε κανέναν, καθώς κατά τους προηγούμενους μήνες είχαν επιβληθεί διάφοροι περιορισμοί, όπως αναστολές πωλήσεων μετοχών και απαγόρευση σιγμένων να προβαίνουν σε αγοροπολισίες ιδίων μετοχών. Όλα αυτά έγιναν σε μια προσπάθεια να μην κατακριμνιστούν οι αγορές. Η μετάδοση του προβλήματος από την οικονομία της Κίνας στο χρηματοοικονομικό της σύστημα επιφέρει ένα συστηματικό ρίσκο. Αυτό είναι πάντα πιθανό από τη στιγμή που οι αρχές χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα και τα δημόσια κεφάλαια για να υποστηρίξουν τις αγορές. Οι αναλυτές προειδοποιούν πως είναι μάταιο για την κυβέρνηση να προσπαθεί ταυτόχρονα να στηρίξει και το νόμισμα και τις αγορές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι χαμηλότερες τιμές των μετοχών και η συνεχιζόμενη υποτίμηση του γουάν θεωρούνται αναπόφευκτα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας πρέπει τώρα να ισορροπήσει το σχέδιό της, να τραβήξει τα συναλλαγματικά της από θέματα, προκειμένου να αποτρέψει μια πιο επιθετική υποτίμηση του γουάν, καθώς κάτι τέτοιο θα μείωνε τη ρευστότητα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι επιλογές που έχει το Πεκίνο είναι δυσάρεστες, δεδομένου του ότι πρέπει να πραγματοποιήσει μια κίνηση, της οποίας τα χαρακτηριστικά θα είναι ένα ασθενές νόμισμα, μια αδύναμη ανάπτυξη και χαμηλότερα επίπεδα τιμών μετοχών. Η επιλογή να πραγματοποιήσει η Κεντρική Τράπεζα άλλον ένα γύρο νομισματικών μέτρων τόνωσης φαίνεται να περιέχει κινδύνους. Η διοχέτευση φρέσκου χρήματος στις αγορές μπορεί από τη μία να ανεφοδιάσει τα ATM με χρήματα, από την άλλη ωστόσο αυξάνει την πιθανότητα επιτάχυνσης της εκροής κεφαλαίων από τις αγορές και αποδυνάμωσης των καταθέσεων των τραπεζών.